Ελληνικό τελωνείο και ελληνικό ταχυδρομείο. Σταματήστε επιτέλους να τρώτε μπανάνες. Βέβαια θα μου πεις, τι κακό έχουν οι μπανάνες. Δεν θα έχεις και άδικο. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ζούμε δυστυχώς στη χώρα που πάμε από το κακό στο χειρότερο. Κοιτάμε πώς θα αρπάξει ο ένας από τον άλλον και είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί περισσότερο από όλα. Ας πάμε όμως να μιλήσουμε πιο ειδικά και ας πάμε στο αγαπημένο μου χόμπι τον τελευταίο καιρό, όπως έχετε καταλάβει όσοι με ακολουθείτε στο Instagram. Έχετε δει μια ιδιαίτερη αδυναμία που έχω τον τελευταίο καιρό. Μπορώ να σας πω λίγο πολύ ότι είμαι αρκετά εκνευρισμένος με την απαράδεκτη και ηλίθια μεταχείριση των πραγμάτων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνουν χωρίς καν να μας ενημερώνουν. Πάμε όμως να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ήταν, πώς έγιναν, αλλά και πώς τελικά κατέληξαν. Αγοράζαμε δέματα μέχρι 22 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία, ερχόντουσαν στην Ελλάδα, δεν πληρώναμε τίποτα, ήταν το λινιακό ελεύθερα. Παίρναμε δέμα πάνω από 22 ευρώ και πληρώναμε τα 15 ευρώ του φόρου εκτελώνησης και πληρώναμε και το συν ΦΠΑ επί της τιμής του προϊόντος που αγοράζαμε. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ και όλα δουλεύαν εξαιρετικά. Μια μέρα λοιπόν ξυπνάει ο πρόεδρος των ΕΛΤΑ, λέω εγώ τώρα, και έχει τη φανταστική ιδέα, επειδή καθημερινά μπαίνουν στη χώρα περίπου 15.000 δέματα, εάν χρέωνε και τα δέματα που ήταν κάτω από 22 ευρώ με 15 ευρώ, θα είχε ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Πάει λοιπόν, βρίσκει τους φίλους του, το λέει και φυσικά τους άρεσε αυτή η ιδέα, έτσι βγάζουν την ανακοίνωση και όλα καλά. Τι λέτε ρε, δηλαδή κουραζέστε τόσο πολύ εκεί πέρα, είστε τόσο εξυπηρετικοί, είστε τόσο καλοί σε αυτό που κάνετε και γρήγοροι και ζητάτε έξτρα λεφτά και πόσο μάλλον αυτό το εξωφρενικό ποσό των 15 ευρώ. Το θεωρείς δηλαδή λογικό, φίλε μου, για ένα δέμα που κοστίζει 3 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά του να ζητάς ένα ταβατζιλίκι της τάξης των 15 ευρώ? Ακόμα και ο Κινέζος φίλος μου πολλές φορές μου το στέλνει με δωρεάν μεταφορικά και εσύ για το 1 τέταρτο της απόστασης μου ζητάς 15 ευρώ. Πρέπει να είσαι μεγάλος επιστήμονας για να έχεις αυτή την ιδέα. Πολλοί λοιπόν ξεσηκώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την φανταστική ιδέα που είχε το ελληνικό ταχυδρομείο. Κάνανε λοιπόν μια εκ νέου ανακοίνωση, οι επιστήμονες όλοι εκεί μέσα, αφού κάνανε πρώτα μια συνδιάλεξη μεταξύ τους. Για τα δέματα λοιπόν που είναι μέσω Ευρώπης, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχουν καμία απολύτως χρέωση. Για δέματα τώρα τρίτων χωρών, όπως είναι η Κίνα, λέει τώρα, εάν δεν σταματήσει τελωνείο, θα έχεις μια χρέωση 3 ευρώ. Εάν σταματήσει τελωνείο και σου ζητηθούν τα απαραίτητα έγγραφα για το αποδεικτικό της αγοράς σου, θα έχεις 15 ευρώ χρέωση. Δηλαδή, εάν έχει το πράσινο χαρτάκι, πληρώνεις 3 ευρώ, εάν δεν έχει το πράσινο χαρτάκι, πληρώνεις 15 ευρώ. Δηλαδή, είμαστε στο έλεος του ελληνικού τελωνίου. Το ελληνικό τελωνίο θα αποφασίσει αν είσαι στο ταχυδρομείο θα πληρώσεις 15 ευρώ ή 3 ευρώ. Άλλοι επιστήμονες και εκεί με IQ μπανάνας. Γίνεται λίγο να σοβαρευτούμε εκεί μέσα. Εάν δουλεύαν όλα ρολόι, κανένας δεν θα είχε κανένα απολύτως θέμα. Δεν γίνεται να αγοράζουμε ένα δέμα που κάνει από Κίνα να έρθει 5 μέρες, στη χειρότερη περίπτωση, και από Αθήνα στην περιοχή που μένουμε να κάνει πάνω από 3 εβδομάδες. Και να ζητάτε για όλα αυτά 15 ευρώ έξτρα νταβατζιλίκι. Γιατί? Θέλω έναν λόγο. Προφανώς δεν μπορεί να μου απαντήσει κανένας. Ας το ξέρω για τον λόγο ότι δεν ξέρετε από πού σας φυσάει ο άνεμος. Και γιατί 15 ευρώ? Δεν σας φτάνει 1 ευρώ για κάθε δέμα? Ψάχνοντας λοιπόν στο ίντερνετ, είδα ότι τα ΕΛΤΑ δέχονται καθημερινά περίπου 15.000 δέματα την ημέρα από το εξωτερικό. Ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι και τα 15.000 δέματα είναι από Κίνα και τα 15.000 δέματα είναι στο ποσό των κάτω από 22 ευρώ. Με απλές πράξεις και απλά μαθηματικά βλέπουμε ότι αν παίρνανε τα ΕΛΤΑ 1 ευρώ επί 15.000 θα είχαν 15.000 ευρώ την ημέρα. Ας πούμε ότι λαμβάνουν 5 μέρες την εβδομάδα, γιατί θα βγάλουν τα Σαββατοκυριακά γιατί δεν δουλεύουν. Ας βάλουμε τις 5 μέρες την εβδομάδα που δουλεύαν τα ΕΛΤΑ. Επί 5 λοιπόν που δουλεύουν, 15.000 επί 5 μας κάνει 75.000 ευρώ. Επί 4, γιατί 4 εβδομάδες έχει ο μήνας, πάμε στις 300.000 ευρώ. Δεν σας φτάνουν 300.000 ευρώ περίπου, έτσι? Μιλάμε με νούμερα τα οποία είναι στο περίπου.
δεν σας φτάνουν 300.000 ευρώ το μήνα. Και αν η χρέωση είναι 15 ευρώ που ζητάτε, εάν υπολογίσουμε πάλι 15.000 ευρώ, μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια. Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Ρε, μήπως ήρθε η ώρα λίγο να συνέλθουμε? Δηλαδή από εμάς θα βγάλετε τα λεφτά μετά από τις διαμαρτυρίες όλων αυτών που γράψαν, σχολιάσαν και είπαν? Λίγο την πήρανε χαμπάρι και καταλάβαν την πατάτα που κάνανε και είπαν λοιπόν να ακυρώσουν αυτή την βλακεία. Να το πω, χαζομάρα θα πω για να είμαι λίγο πιο διακριτικός και ευγενικός. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση για το αν θα ακυρωθεί όντως ή όχι. Για την ώρα όμως ξέρουμε ότι θα ακυρωθεί. Ανεπίσημα βέβαια. Κάνω συνέχεια stories στο Instagram και σας έχω πρίξει λίγο πολύ, αλλά ξέρω ότι πολλοί θέλετε να μάθετε και με ρωτάτε. Οπότε έκανα ένα βίντεο για να σας ενημερώσω λίγο πολύ για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και το τι γνωρίζω εγώ προσωπικά. Πολλά άρθρα θα διαβάσετε, πολλά θα δείτε, αλλά η επίσημη ανακοίνωση ακόμα δεν έχει βγει. Ξέρουμε όμως σίγουρα, σε μεγάλο βαθμό, ότι θα ακυρωθεί κατά μεγάλο ποσοστό. Κατά μεγάλο βαθμό. Όσα δέματα έχουν έρθει μέχρι σήμερα, κάποια έχουν πληρώσει, κάποια δεν έχουν πληρώσει. Οι περισσότεροι που έχουν έρθει δέματα τουλάχιστον εδώ πέρα στην περιοχή μου δεν έχουν πληρώσει. Κάποιοι από αυτούς που έχουν λάβει δέματα έχουν είπε ότι έχουν πληρώσει αυτό το 15 ευρώ. Είναι λίγο πολύ στην ευχέρεια του ταχυδρομείου. Αλλά από όσο ξέρω ότι τα δέματα που θα έρθουν από εδώ και μετά δεν θα πληρώσουν. Θα σας ενημερώσω σίγουρα σε ένα από τα επόμενα story. Οπότε αν δεν με εξακολουθήσεις στο Instagram, πήγαινε να κάνεις ένα follow για να πάρεις την σίγουρη ενημέρωση μόλις μάθω την επίσημη ανακοίνωση. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχετε ακολουθήσει αυτό το κανάλι, σε όλους έχετε κάνει subscribe. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει σήμερα τους 1.300. Δεν σταματάω όμως εδώ, τώρα αρχίζουμε. Θέλω λοιπόν όλοι στα σχόλια κάτω να πάτε να σπαμάρετε μπανάνες. Και θα σας πω σε ένα από τα επόμενα βίντεο γιατί μπανάνες. Όσοι με ακολουθούν στο Instagram, λίγο πολύ ξέρετε, αλλά θέλω κάτω στα σχόλια όλοι να σπαμάρετε μπανάνες. Όσοι δείτε αυτό το βίντεο. Πάμε challenge να δω μπανάνες. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.